έργο του Γκάμπριελ Αρού, «Τη νύχτα των μυστικών», παρουσίασε το θεατροδρόμιο Κοζάνης στα πλαίσια της πειραματικής του σκηνής που άνοιξε αυλαία χτες. Το έργο θα παιχτεί μέχρι και την Κυριακή στις 9 το βράδυ και αποτελεί μια ιστορία που διαδραματίζεται το Σεπτέμβριο του 1944 στη Γερμανία. Σε ένα κελί φυλακών γινόμαστε μάρτυρες μιας νύχτας μυστικών δύο εκ διαμέτρου διαφορετικών ανθρώπων οι οποίοι συναντιούνται για πρώτη φορά στη ζωή τους. Θα καταφέρει ο αδύναμος να υπερισχύσει του δυνατού, θα μπορέσουν να γυρεφυρωθούν τεράστια πολιτικο-κοινωνικά χάσματα σε μια νύχτα. Τι από τα δύο θα νικήσουν, οι πάλι με το φόβο ή η συμφιλίαση με αυτόν. Τελικά, τι είναι αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία, η υπεροχή του ενός απέναντι στον άλλον ή μια στιγμή σε μια παραλία της Μεσογείου. Σε αυτά τα ερωτήματα απαντά το έργο του Γκάμπριελ Αρούτ. Υπεθαίνω στα παιδιά της μάχης και πού οδηγεί η δική σου λογική, στον παράδεισο. Κατέχεις μήπως το κλειδί της γνώσης. Μου τρώσες τώρα. Τι είχε πει έτσι ξαφνικά. Σκέψου λίγο και θα καταλάβεις. Το που μου κάνει εντύπωση είναι που μας άφησαν τόση ώρα στο σκοτάδι. Ήδη έχασαν ένα καλό παιδί. Τώρα μπορεί να περιμένουν πολύ για τον επόμενο. Τι λέτε, πιστεύετε πραγματικά ότι μας παρακολουθούν? Η διασκέδαση στο στρατόπεδο μας είναι κάτι σπάνιο. Από ένα σημείο και μετά όλα γίνονται βαρετά. Μια πάλι μέχρι θανάτου ανάμεσα σε δύο άντρες είναι όπως και να το κάνουμε ένα εξαιρετικό θέμα. Αυτό είναι τρελό! Γιατί! Τα παιδιά στην εξοχή τρελαίνουν τα κοκκόδια να παλεύουν τους κύλους, τις γάτες. Ακόμα και τα δερμήνια. Τη σκηνοθεσία του έργου έχει ο γιο της Βασιλιάδης, ενώ παίζουν οι ηθοποιοί Κώστας Καρανάτσιος και Κώστας Ιωαννίδης. Η γενική είσοδος για το κοινό είναι στα 5 ευρώ. Πατήσε μια ταινία, το κομματής, μέχρι και χριστιανούς λύσμανε στα λιοντάρια. Πάει καιρός από τότε που πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάτι. Τι! Πρόοδος! Υπάρχει πρόοδος. Και το θέμα ήταν κοινό. Ο αυτοκράτορας θέλει μαζί με την πλέπα. Εδώ η απόλαυση είναι μόνο για κάποιους προνομιού. Μας άφησαν όλη μέρα να ξεκουραστούμε και μετά μας πούκωσαν στο φαΐ για να είμαστε σε φόρο. Ύστερα κυριεύτηκαν ρώσικο χαβιάρι, γαλλικό φουαγκρά. Και τώρα τους βλέπω να μας παρατηρούν με το μονόπουλο στο μάτι. Πούρο στο στόμα και ένα ποτήρι παλιό καλό κονιάκ στο χέρι. Περιγραφή σας βλέπω είναι εξαιρετικά κλειδί. Θα ήσασταν χωρίς αφιβολία ικανός να κάνετε το ίδιο. Ίσως. Ίσως είμαι ακόμα ικανός. Σας τολίσα σαν τις τέσκες και τρίκες. Και εσύ, ένα αγώ θύμα. Εγώ και μην κοιτάνε από πειράξει τη ζωή μου. Σφίγγε.